Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και εσένα. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα να σου πω τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε μια ιδιαίτερη σοκολατόπιτα. Η σοκολατόπιτα που θα κάνουμε ουσιαστικά, επειδή όλες οι σοκολατόπιτες είναι σοκολατόπιτες, αλλά θες κάτι τραγανό. Όταν έχει κάτι τραγανό, σου κάνει αυτομάτως την αίσθηση ότι είναι πολύ πιο νόστιμο το γλυκό. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Οπότε σήμερα θα κάνουμε σοκολατόπιτα. Θα με βοηθήσεις εσύ. Βασικά θέλω να σου λέω τι να κάνεις για να τα κάνεις εσύ. Όμορφα. Και να δείξουμε πόσο εύκολο τελικά είναι για γίνει. Να σου πω ότι δεν του έχω πει τίποτα για τη συνταγή. Οπότε ό,τι θα του πω τώρα θα το κάνει. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα crumble πρώτα στην αρχή. Crumble είναι ένα μπισκότο σπασμένο. Από το όνομα μόνο καταλαβαίνουμε ότι crumble σημαίνει κάτι που έχει σπάσει, έτσι. Ναι. Αυτή ίσως να είναι και από τις καλύτερες συνταγές για crumble που έχω. Κανονικά η αναλογία πάει ίση, ζάχαρη, βούτυρο, αλεύρι και ξηρός καρπός, όλα ίσα από 100 γραμμάρια και βγαίνει ένα κράμπολ ό,τι το κάνουμε. Τώρα αυτό που θα κάνω εγώ το φουντούκι, επειδή έχω βάλει λίγο μαύρη ζάχαρη και δεν θέλω να βγει τόσο γλυκό, γιατί η σοκολατόπιτα είναι πολύ γλυκιά, είναι πιο ουδέτερο το κράμπολ, θα κάνουμε αυτά τελικά. Οπότε έλα εδώ. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε στο μίξερ το φουντούκι και το αλεύρι και τα χτυπάμε μαζί μέχρι που να διαλυθεί τελείως το φουντούκι. Ναι. Α, ναι, την κάρτα δεν είπαμε. Μισό λεπτάκι να πούμε και τα υλικά μας. Λοιπόν, για το κέικ, ουσιαστικά είναι ένα κέικ. Αυτό είναι το πιο σοκολατένιο κέικ που έχετε φάει ποτέ σας. Το εγγυώμαι, εγγύηση 100% αυτό που σας λέω. Λοιπόν, και φαίνεται κιόλας και από τη σοκολάτα. Έχουμε 350 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 240 γραμμάρια βούτυρο. Βούτυρο Αγελάδος θα πάρετε κανονικά. Μια συσκευασία έχει 250, βάλετε το ολόκληρο. 6 αυγά, 240 γραμμάρια ζάχαρη. Την καστανή θα πάρετε. Άμα βρείτε στο σούπερ μάρκετ την Demerara, θα πάρετε Demerara. Αλλιώς θα πάρετε την καστανή, όχι τη μαλακή, την καστανή. Λίγο κακάο για πασπάλισμα. Αυτή είναι η συνταγή για το καλύτερο κέικ που έχετε φάει ποτέ σας. Τώρα, για το καλύτερο κράμπολ που έχετε φάει ποτέ σας θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια φουντούκια ανάλατα, 140 γραμμάρια αλεύρι, 100 γραμμάρια βούτυρο και 100 γραμμάρια ζάχαρη καστανή πάλι. Όπα, συγγνώμη, για την προηγούμενη συνταγή για το κέικ η ζάχαρη είναι λευκή, δεν είναι καστανή. Αυτά. Ναι, αυτά. Ενώ τι γράφουμε. Έγραψα κανονικά, απλά μπερδεύτηκα με τα δύο, νόμιζα ότι έλεγα το κράμπολ. Γεια σου, Σάκη. Εμφανίστηκε λίγο τώρα. Πώς είσαι? Καλά. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, είναι το πιο σοκολατένιο κέικ. Δεν μπορώ και να σου το εκιστώ. Έχεις ελέ έτοιμο να δούμε? Έχω, αλλά τώρα θέλω να το στήσω πρώτα για να δοκιμάσεις. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε φέρνει με το κράμπολ. Κράμπολ έχουμε κάνει πολλά. Είπαμε ότι η αναλογία, άμα βάλουμε από ίσα... Δεν θα κάνουμε σηκώ. Από 100 γραμμάρια. Το ίδιο κάνουμε ένα κράμπολ. Μπορείτε να βάλετε φουντούκι, μπορείτε να βάλετε καρύδια, μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο θέλετε. Οπότε ρίχνουμε αλεύρι, φουντούκια μέσα στο μίξερ και τα χτυπάμε. Ωραία. Γέμισε φαϊκή. Τι γέμιση τώρα, όταν φας θα καταλάβεις. Γιατί εδώ πίσω βλέπω. Έχει μια βάση. Λοιπόν, σαν πρώτη φάση φέει. Έχει και τα κράμπλ. Το κράμπλ είναι αυτό. Λοιπόν, αδειάζουμε όλο το μείγμα εδώ πέρα. Δεν έχει γέμιση, γιατί? Γιατί όμως? Δεν πειράζει, δεν είναι πολύ στεγνό. Θα κόψω ένα πολύ μικρό κομματάκι για να καταλάβεις τι κάνουμε τώρα. Κάνει στεγνό, μου κάνει να βάζει. Φέρε το προσπανέλ. Εντάξει, τότε άμα είναι να το στήσεις το γλυκό για να το δείξουμε κανονικά πώς είναι. Και, ναι. Ναι, αλλά μετά τι θα ξαναστήσουμε? Δεν μπορούμε να ξαναστήσουμε, αυτό είναι το θέμα. Απλά θέλω πολύ λίγο εδώ αυτό να δοκιμάσεις για να καταλάβεις το τι πρόκειται. Α, είναι μαλακό από μέσα. Δεν είναι απλά μαλακό. Είναι άλλο πράγμα, παιδιά. Δεν εξηγείται αυτό. Είναι το πιο σοκολατένιο πράγμα που έχετε φάει ποτέ σας. Αντικειμενικά. Στη ζωή σας. Δεν έχεις φάει. Καλέ. Καλέ, δεν μας κερδίζει. Λυγόμαστε, ήθελα να πω. Καπνιστό το κράμπλ σήμερα. Τσακάτε την διαφορά. Παιδιά, δεν έχει γίνει τίποτα. Μην το κάνετε. Μα βλέπεις να με πιέζεις να σου δείξω το γλυκό. Καλέ. Θέλει να συνεχίσουμε γιατί δεν προλαβαίνουμε. Δεν έγινε τίποτα, απλά κάνει λίγο κράμπουλ. Λοιπόν, παίρνουμε, βάζουμε το βούτυρο και τη ζάχαρη μετά μέσα στο μίξερ, τη μαύρη ζάχαρη, 100 γραμμάρια, ξανακλίνουμε και χτυπάμε. Αυτό πάντως και σκέτο εδώ. Μα αυτό σου λέω ότι και σκέτο τρώγεται, δεν έχει κανένα. Το χτυπάμε μέχρι που να γίνει μια κρέμα ουσιαστικά το βούτυρο με το τέρμα. Αλεύρι με φουντούκια στην αρχή και μετά βουτυράκι. Στο γελατινό. Θα ανοίξουμε λίγο. Και ζάχαρη. Ναι. Κανονική. Κρυσταλλική. Κρυσταλλική. Καφέ. Μαύρη.
Μια σπάτουλα λίγο θα πάρει στα πλάγια, θα ξαναρίξει μέσα για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε κανονικά. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι όντως το πιο σοκολατένιο κέικ. Δεν υπάρχει πιο σοκολατένιο κέικ. Τι γίνεται, γιατί το πετάς. Όχι, γιατί το τσαρακώνω για να μπορέσει να κάτσει πιο καλά. Λοιπόν, ξαναχτύπα. Ξαναχτύπησε μάλλον. Ναι. Και μόλις σταματήσει τελικά να χτυπάει, γιατί χτυπάει απλά δεν φαίνεται. Βλέπεις τώρα. Αρχίζει να γίνεται πιο αφρός, πιο κρέμα, για να δώσουμε και λίγο όγκο στο τράμπουλ. Αυτό είναι το θέμα. Σε περίπτωση που δεν έχετε αυτό το μίξερ, γίνεται κανονικά αυτό το άλλο το μίξερ που είστε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τέλεια. Ανοίγουμε. Ρίχνουμε το μείγμα από το φουντί και το αλεύρι που κάναμε πριν. Να μου διαβηθούν. Ναι, αλλά δεν θα το κάνουμε, δεν θα το χτυπήσουμε πάρα πολύ. Ίσως θα το δώσουμε μία βόλτα και θα τα αφήσουμε. Εντάξει. Όπα. Και άμα έχει μείνει λίγο αλεύρι από πάνω, δεν μας πειράζει γιατί θα το ανακατέψουμε με το χέρι. Εντάξει. Να το αδειάσω τον μπολ. Περίμενε, θα σου πω τι θα το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα θα το ανακατέψουμε λίγο εδώ, λίγο να σπάσει. Έτσι. Και έτσι όπως είναι, το ρίξουμε μέσα. Λιώνει. Λοιπόν, ιδανικά να σου πω ότι όλα τα κράμπουλ τα αφήνουμε ένα βράδυ εκτός κουζίνας, εκτός ψυγείου, τα αφήνουμε έξω στην κουζίνα, σε ένα σημείο οποιοδήποτε της κουζίνας, όχι ζεστό, για να ξεραθεί ακόμα περισσότερο και να γίνει πιο τραγανό. Εσείς βέβαια δεν θα το κάνετε, θα το βάλουμε μέσα στο φούρνο σε 160 βαθμούς για 20 λεπτά μόνο. Εντάξει, πάρε βάλε το, ο φούρνος είναι έτοιμος. Να δούμε λίγο ξανά την κάρτα για τα κράμπουλ. Πάμε το φάλι, το σαφούν. Γιατί μπερδέψαμε λίγο τις ζάχαρες πριν. Λοιπόν, ωραία. Για το κράμπλ θέλουμε 100 γραμμάρια φουντούκια ανάλατα. 140... Τα έκανε σε ρίχνο το αλεύρι. Τα έκανα πούδρα μαζί με το αλεύρι. Ωραία. 140 γραμμάρια αλεύρι, τα χτυπάμε όλα μαζί στο μίξερ αυτά τα δύο. Ρίχνουμε στη συνέχεια, βγάζουμε το μείγμα, ρίχνουμε 100 γραμμάρια βούτυρο και 100 γραμμάρια ζάχαρη καστανή. Χτυπάμε και αυτά μέχρι που να πρατέψουν λίγο. Συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι που είχαμε κάνει από το κράμπλ και όλα μια χαρά. Και τα αφήνει 20 λεπτά στο φούρνο. Ακριβώς. Και δεν το βάζουμε φυσικά πάνω στο μάτι για να καεί μετά. Λοιπόν, και πάμε να ετοιμάσουμε το υπερσοκολατένιο κέικ. Πρώτα απ' όλα έχει 4 υλικά. Αυτό είναι μόνο για τη βάση, για να απασφαλίσουμε. Έχει σοκολάτα, βούτυρο, αυγά και ζάχαρη. Πριν. Ωραίο, ναι. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Παίρνουμε και ρίχνουμε 350 γραμμάρια σοκολάτα ξεροκομμένη μέσα σε ένα μπεν μαρί. Πρώτη φορά έφαγα κέικ χωρίς να χρησιμοποιήσω τα δόντια. Μπεν μαρί. Ναι, γι' αυτό σου είπα ότι έκανα κάτι τράγανο. Από κάτω νερό που βράζει, από πάνω μια μπασίνα, βάζουμε μέσα τη σοκολάτα. Θα σπάσουμε και το βούτυρο μέσα. Κάτσε το κάνουμε λίγο μικρό. Α, θες να το βάλεις εσύ. Έλα να το κάνεις εσύ για να μην λες ότι το κάνω εγώ μετά. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, μας σκοπάσει να το κάνεις εσύ. Δεν μαλώνουμε, παιδιά, είμαστε... Κομματάκια, έτσι. Ναι, ρίξτε το μέσα. Και ανακατεύουμε φυσικά μέχρι να γιώσουμε. Μέσα εδώ πέρα θα σκοτώσουμε τα πολύ αυγό όμως. Δεν έχει σημασία γιατί τα αυγό ψήνουν τόσο πολύ ώρα. 6 αυγά. Κάτσε τώρα να πιατάξει. Έλα, βάλτε εδώ. Πόση ώρα ψήνεται? Θέλει μια μισή ώρα. Μισή αυτό που ώρα. Το κάνει τελικά... Τόσο... Με μίξερ το κάνουμε το κέικ αυτό? Όχι, δεν χρειάζεται κάνει μίξερ. Είναι το πιο εύκολο κέικ που μπορείτε να κάνετε. Αυτό που είναι ιδιαίτερο είναι ο τρόπος ψήματος. Είναι σαν να έχει τη γέμιση ενσωματωμένη. Ναι. Αυτό που το κάνει ιδιαίτερο είναι ο τρόπος ψήματος. Το τόσο μαλακό που βγαίνει το κέικ είναι καθαρά επειδή το έχουμε ψήσει με διαφορετικό τρόπο. Θα χρησιμοποιήσουμε μια μέθοδο ψησίματος Μπεν Μαρί ουσιαστικά στο φούρνο. Θα σου δείξω ακριβώς, δεν είναι κάτι δύσκολο, μπορεί να το κάνει ο καθένας. Εντάξει, ρίχνουμε μέσα τη ζάχαρη και ανακατεύουμε με τα αυγά. Εσύ θα ανακατεύει τη ζάχαρη με τα αυγά. 6 αυγά. Πώς πάει, λιώνει. 6 αυγά και κανονική ζάχαρη. Θυμίζει σουφλέ, όχι. Κοίταξε το σουφλέ, τα μουελέ δηλαδή. Άμα τα ψήσεις παραπάνω γίνονται κέικ. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ κέικ. Mm-hmm. Κατάλαβες, χτύπα εκεί πέρα δυνατά μέχρι να δεις ότι θα διαλυθεί καλά το μείγμα.